μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 το πρωί στον καταβλισμό Αυγανών στην Πάτρα πλησιάζει τις αυλές των σπιτιών. Οι πύρινες γλώσσες ξεπερνούν σε ύψος τα 10 μέτρα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ρίχνονται στη μάχη με τη φωτιά με τη συνδρομή μπουλντόζων. Είχε προηγηθεί μεγάλη επιχείρηση σκούπα της αστυνομίας στον καταβλισμό που για περισσότερο από 10 χρόνια είχαν δημιουργήσει Αυγανοί μετανάστες. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, πάνω από 250 αστυνομικοί ξεκίνησαν την επιχείρηση εκένωση του καταβλισμού. Οι κάτοικοι της Οδού Ηρώνου Πολυτεχνείου επί χρόνια ζητούσαν από την πολιτεία να βάλει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Όπως λένε, οι διαρρήξεις και οι κλοπές είχαν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Και η πόλη μας πέρασε πάρα πολλά. Αυτά τα τελευταία χρόνια από αυτό το καταβλισμό, από αυτό το άθλιο καταβλισμό. Το όνειρο κάποιων ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή είχε γίνει ο εφιάλτης ο δικός μας τα τελευταία 10-11 χρόνια. Η είδηση μεταδόθηκε και από τα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, ενώ το BBC έκανε ιδιαίτερη μνήμα. One Red Cross official in Patras said the migrants were being terrorized and described the raid as sending a message to all illegal immigrants that they had no future in Greece. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, ομάδες αντιεξουσιαστών σε κίνηση αντιπερισπασμού πυρπόλησαν αυτοκίνητα στο κέντρο της Πάτρας. Ενώ το πρωί, μικρή ομάδα Αυγανών έβαλε φωτιά στον υποκατεδάφιση καταβλισμό. Ο διοικητής ασφαλείας προειδοποιεί τους αντιεξουσιαστές ότι η περίοδος της αστυνομικής αναρχής έχει παρέλθει. Ας είναι προσεκτικοί όσοι θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό μπορούν να αντιδράσουν σε μια απολύτως σύνομη ενέργεια της ελληνικής πολιτείας. Από την επιχείρηση εντοπίστηκαν 44 ανήλικοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε κέντρα φιλοξενίας, ενώ συνελήφθησαν και 15 άτομα, τα οποία θα ακολουθήσουν τη διαδικασία της απέλασης.